Νικόλα, βέβαια, βέβαια. Εισέρχεται και αμέσως μετά, βέβαια, εγώ θα καθίσω τώρα και αμέσως μετά θα πάμε στο neakrete.gr. Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί με τουριστικό ρεπορτάζ. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί είναι θετικό. Γενικότερα στο neakrete.gr, θέλεις δεν θέλεις, ασχολείσαι με όλα τα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από εκεί. Ακριβώς. Κατά δεύτερον, προφανώς στην Κρήτη βρισκόμαστε και τα πράγματα πήγαν πολύ καλά μετά την καταστροφική χρονιά την περσινή. Σωστά. Φέτος φαίνεται ότι ανακάμπτουν. Το πιάσαμε του 19 πάνω κάτω. Ξεπεράσαμε το 50%. Και παραπάνω θα έλεγα. 60-65% αυτό προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χριστοδουλάκη. Είναι και ο Νικόλας ο Φούρναρης μαζί μας. Πρόεδρος ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων Φιλοξένια. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε καλά. Ερχόμαστε από μια πολύ δυναμική σεζόν, την οποία δεν περιμέναμε να εξελιχθεί. Μας έβαλε στο κλίμα εδώ ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Νικόλας ο Φούρναρης, είπε ότι πιάσαμε ακριβώς περίπου το 65% του 19. Ναι, ας μην ασχοληθούμε με τα νούμερα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε την πλήρη αναφορά σε νούμερα, αλλά είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η σεζόν, είμαστε σε πολύ ψηλές πληρότητες. Αγγίξαμε και το 100% σε αρκετά από τα καταλήμματα δικά μας μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα έχει αρχίσει η μείωση και το τελείωμα της σεζόν. Θεωρώ ότι δεν το περιμέναμε στην πραγματικότητα. Πρέπει να, αν θέλετε τη γνώμη μου, να συγχαρούμε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον τουρισμό από οποιοδήποτε πόστο, από οποιοδήποτε θέση εργασίας. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θυσίασαν αρκετά πράγματα και κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και δεν είναι απλά μια ευχαριστία. Πραγματικά είναι εργαζόμενοι αυτοί που σηκώνουν στις πλάτες τους όλο αυτό που έχουμε πετύχει σαν Κρήτη και πέρυσι και φέτος. Γιατί και φέτος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εξαργυρωθήκανε τα θετικά πρόσημα του περσινού έτους. Πόσο χαμηλές και αν ήταν οι πληρότητες? Μιλήσαμε για τις υψηλές πληρότητες που φαντάζομαι συνδυάζονται και με μεγάλους αριθμούς της αφίξης στα αεροδρόμια. Τι ισχύει για την τοπική αγορά? Ξόδεψε δηλαδή ο κόσμος που ήρθε ή απλώς ήρθε και έμεινε? Βέβαια, γιατί λέμε ότι έρχονται, η σεζόν πηγαίνει καλά. Το θέμα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και στηρίζουν και την αγορά. Συμφωνείτε, κύριε Χριστοδουλάκη, είμαι σίγουρος. Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω. Οι άνθρωποι που επισκεφτήκαν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το νησί μας φέτος δεν ήταν οι κλασικοί πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο, ούτε από τις βασικές μας αγορές από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι το τέλος. Η μεγάλη μας δύναμη, η δεύτερη μεγάλη δύναμη του νησιού μας, η Αγγλία, ήταν απόν. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και θυμάστε την απογοήτευση που είχαμε όλοι μας για το μη άνοιγμα της Βρετανικής αγοράς. Οι άλλοι επισκέπτες που επισκεφτήκαν το νησί μας και καλύψαν τα κενά της Αγγλίας ή κάποιων άλλων χωρών, βασικών αγορών της Κρήτης μας και της Ελλάδος φέτος, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις προτεραιότητές τους, το πόσο καταναλώνουν κτλ. Αυτό θα μας το δείξει στο τέλος έτους ο οικονομικός απολογισμός. Αλλά σίγουρα δεν έχουν τις συνήθειες που έχουν οι βασικοί επισκέπτες του νησιού, οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες της Κρήτης. Οι δικοί μας επισκέπτες που στα καταλήμματά μας αναγκαστικά θα βγουν στην αγορά, θα ψωνίσουν, θα κάνουν, γιατί οι παροχές στα καταλήμματα τα δικά μας στην πλειοψηφία τους είναι συγκεκριμένες. Και θα δείτε και την διαρφοποίηση, όσο μεγάλες πλειότητες και έχουν τα μεγάλα ξενοδοχεία, θα δείτε ότι οι τουριστικές περιοχές με τα εξωτερικά καταστήματα που στηρίζονται από το δικό μας κλάδο θα αρχίσουν να κλείνουν σιγά σιγά. Και είναι λογικό. Εμείς στηρίζουμε τη μικροεπιχειρηματικότητα στις τουριστικές περιοχές. Οι επισκέπτες οι δικοί μας δεν μπορούν να έχουν δραστηριότητες και πράγματα να κάνουν εντός του χώρου μας στην πλειοψηφία των καταλήμματων. Σωστά, κύριε Χριστοδουλάκη. Λοιπόν, κάτι παραπάνω σε αυτό το τομέα. Βέβαια. Η σεζόν πότε ολοκληρώνεται και επίσημα, δηλαδή κρατήσεις μέχρι πότε έχετε? Οι κρατήσεις είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου στις πολυτελείς κατοικίες, βίλες και επαύλεις της Νότιας Κρήτης που έχουμε πληθώρα αυτών των καταλήμματων. Στη Βόρεια Κρήτη, που είναι η πλειοψηφία τουριστικά καταλήμματα δωματίων, συγκροτήματα δωματίων, διαμερισμάτων κτλ. Οι κρατήσεις από 15 Οκτωβρίου και μετά μηδενίζονται. Ναι. Πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα. Και τα περισσότερα καταλήμματα 15 με 20 Οκτωβρίου ολοκληρώνουν τη σεζόν και πάμε για κλείσιμο. Πάνω κάτω τότε κλείσαμε και το 19. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ένας διακαής πόθος να μεγαλώνει η σεζόν συνεχώς, να μεγαλώνει η σεζόν συνεχώς, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει ακριβώς. Η επέκταση της θερινής περίοδου να μεγαλώνει στα δικά μας καταλήμματα δεν έχει επιτευχθεί όπως τα μεγάλα συγκροτήματα στις μεγάλες τουριστικές μονάδες που έχουν τεράστιες πληρότητες από μεγάλους tour operators και μεγάλο όγκο και προσφορών και παροχών και μπορούν να υποστηρίξουν, αν θέλετε, αυτό.
μέχρι το τέλος της σεζόν. Γιατί δεν σας κρύβω ότι οι δικές σας μονάδες που είναι άμεσα εξαρτώμενες και από τις παροχές και από τις υποδομές στις τουριστικές μας περιοχές πλήττονται. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά, αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε και να συνεχιστεί αυτό που κερδίσαμε φέτος, να βελτιωθούν οι υποδομές και πολύ βασικά πράγματα, να μην γινόμαστε γραφικοί να το λέμε κάθε χρόνο, αλλά με μία μικρή βροχή εμείς έχουμε την αγωνία και κοιτάμε να δούμε θα περάσουμε το μεταξύ μας απέναντι με βάρκα αύριο ή όχι. Κύριε Εξοδουλάκη, βέβαια, βέβαια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.